Ισχάσαν την γη, εξήλθεν ο φόγκος σου, ως δεξαμένοι των λόγων σου. Διού Θεώ, πρέπος εδογμάτισσας την φύση, ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ, Ωσίε Χριστόν των Θεών, ηκέτευε, δωρήσας το Μεγάλο, Δόξα τη αγαθότητη της ει, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκατά. Χαίρετεν Κυρίω Πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία εορτάζεται από την Εκκλησία μας την πρώτη του μηνός Ιανουαρίου, μαζί με την Θεία και Ιερά Μνήμη του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Οχτώ ημέρες μετά από την γέννηση του σωτήρος Χριστού, η υπεραγία Θεοτόκος μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα έφεραν το παιδί στο ναό για να περιτιμηθεί. Το γεγονός αυτό το εξιστορεί ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στο καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο δεύτερο. Εκείνα τα χρόνια τα παιδιά περιτέμνονταν σύμφωνα με την εντολή που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ όταν του υποσχέθηκε να συνάψει αιώνια διαθήκη μαζί του και με τους απογόνους Του. Ο Χριστός μας, ο οποίος από άμετρη φιλανθρωπία καταδέχθηκε να περιβληθεί την ανθρώπινη φύση την οποία ο ίδιος έπλασε, έφτασε σε τέτοιο σημείο φιλευσπλαχνίας, ώστε να αναλάβει ακόμη και την εκπεσμένη και φθαρής κατάστασή της, χωρίς όμως να υποδουλωθεί στην αμαρτία. Με την αφαίρεση της ακροβιστίας του, σύμβολο της θνητότητος των αμαρτωλών ανθρώπων, ο Χριστός, ο καθαρός και αναμάρτητος, καταδέχθηκε να λάβει το σημάδι της συμφιλίωσης που ως Θεός και Δημιουργός του νόμου είχε ο ίδιος καθιερώσει. Μόλις παρουσιάστηκε επί της γης, υποτάχθηκε ταπεινά στην διδασκαλία του νόμου, δείχνοντας έτσι ότι εκπληρώνονται εν αυτό οι σκοτεινές υποτυπώσεις του νόμου. Οι λίγες σταγόνες αίμα που έχει σε αυτήν την ημέρα ήσαν προμήνυμα για το αίμα που όχι πολύ αργότερα θα έχει επάνω στον Σταυρό, για να ξεπλύνει τις αμαρτίες του κόσμου και να μας λυτρώσει από την καταδίκη του Αδάμ. Γι' αυτό, μαζί με την περιτομή του Κυρίου εορτάζουμε στην πραγματικότητα ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας μας. Με την περιτομή του Χριστού λαμβάνει τέλος η σαρκική περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης και η κενή και η αληθής Διαθήκη με την σφραγίδα της πνευματικής περιτομής εγγενιάζεται με το αίμα του Χριστού. Το χριστιανικό βάπτισμα αντικατέστησε την περιτομή, το οποίο βάπτισμα συνιστά την αληθινή πνευματική περιτομή, σημείο το ότι ανήκουμε στον καινούριο λαό. Με το βάπτισμα δηλαδή ανήκουμε στον λαό του Θεού. Πολιτογραφούμαστε στα κατάστιχα της βασιλείας των ουρανών. Όχι πια με την αφαίρεση του νεκρού σαρκίου, αλλά με την απελευθέρωση από τον ίδιο τον θάνατο, δια της κοινωνίας στον ζωοποιό θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου. Με το Άγιο Βάπτισμα λέει ο Απόστολος Παύλος ότι γινόμαστε μέτοχοι του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Η τριπλή κατάδυσης, όταν βυθίζει δηλαδή ο ιερέας το παιδί, και όχι το ράντισμα όπως κάνουν οι ιερετικοί σήμερα, η τριπλή κατάδυση συμβολίζει την τριήμερη ταφή του Χριστού και η μετέπειτα ανάδυση συμβολίζει την Ανάστασή Του, όταν βγαίνει δηλαδή το παιδί από την κολυμβήθρα και έχει αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο. Με το βάπτισμα ενταφιάζεται ο παλαιός αμαρτωλός άνθρωπος και βγαίνουμε από την κολυμβήθρα ανακαινισμένοι εν Χριστώ Ιησού, διείδατος και Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός με την περιτομή Του έθεσε τέρμα στην διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης και μας καλεί επομένως στην περιτομή της καρδιάς, στην πνευματική ανακαίνιση που έχει ήδη αναγγέλει δια των προφητών Του. Εξίσου υπομορφήν προφητείας ο Θεός διέταξε τον Αβραάμ να εφαρμόσει την σαρκική περιτομή αφού συμπληρωθούν επτά ημέρες ζωής του παιδιού ως συμβολισμό του συνόλου της ροής του χρόνου. Η ογδόη ημέρα αντιπροσωπεύει το πέρασμα από τον παρόντα χρόνο όπου είμαστε εχμάλωτοι του θανάτου, το πέρασμα προς την αιώνια ζωή που άνοιξε για εμάς με την Ανάσταση του Κυρίου, την ογδόη οποία παράλληλα είναι η πρώτη και μοναδική ημέρα της ατελεύτητης και αναλύωτης ζωής. Ο Χριστός μας περιετμήθη την 8η ημέρα από την 8 ημερα απο την γεννηση Του και μας προαναγγέλει την Ανάστασή Του και την τελική απολύτρωσή μας. Σύμφωνα με το εβραϊκό έθιμο του δόθηκε ακόμη αυτήν την ημέρα το όνομα που ο άγγελος Κυρίου είχε υποδείξει στον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα, η Ιησούς, δηλαδή Σωτήρ. Από το όνομα και μόνο αυτό αποκαλύφθηκε η Αποστολή του Χριστού επί της γης, το γιατί ο αιώνιος Θεός και Δημιουργός έγινε θνητός άνθρωπος. Το όνομα Ιησούς συνοψίζει και εκφράζει ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας μας. Πέρα από συμβατική λέξη, καθιστά μυστηριωδώς παρόν το ίδιο το πρόσωπο του Σωτήρος σε όλο το κράτος του Θριάμβου. Όπως δείχνουν αναρρίθμητα παραδείγματα στην Αγία Γραφή και στους βίους των Αγίων, τα θαύματα πραγματοποιούνται όταν επικαλεστούμε με πίστη το όνομα του Κυρίου Ιμών Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει «Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού μάστιζε πολεμίους» κάνε πόλεμο δηλαδή κατά των πονηρών πνευμάτων του σκότους με το όνομα του Χριστού. Με την νοερά προσευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, η οποία γίνεται με το κομποσχήνι. Με το όνομα του Χριστού οι δαίμονες και οι δυνάμεις του θανάτου αποσύρονται, διότι καίγονται από το πύρ της θεότητός του. Σύμφωνα με την υπόσχεση του Χριστού μας ότι «Ότι ανετίσετε εν το ονόματί μου, τούτο ποιήσω». Ό,τι κι αν ζητήσετε δηλαδή στο όνομά μου, θα το πραγματοποιήσω. Για τον λόγο αυτό, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μάρτυρες αυτού του ονόματος, ως παρέχοντος την ζωή, οφείλουν να κάνουν τα πάντα στο όνομα του Χριστού. Ό,τι κάνετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε εν έργο είτε εν λόγο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού, ευχαριστούνται το Θεό και Πατρί δι αυτού επαναλαμβάνοντας αδιαλείπτως σε κάθε περίσταση και με κάθε μας πνοή την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας θα κατοικήσει τότε στις σκέψεις μας, θα εμπνεύσει την διαγωγή μας, θα καθαρίσει τα πάθη μας και βρίσκοντας λίγο-λίγο ένα σταθερό κατάλημα στην καρδιά μας, θα κάνει να λάμψει μέσα μας το θείο φως της μορφής του. Η μνημόνευση της περιτομής την 8η μέρα μετά από την γέννηση είναι επομένως και ο εορτασμός του Αγίου Ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού και της ευχής που μας παρέχει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Κύριος καταδέχθηκε την σαρκική περιτομή όπως διέταζε ο νόμος των Ιουδαίων και μας εισήγαγε από την σαρκική περιτομή στο Άγιο Βάπτισμα. Με το Άγιο Βάπτισμα όλοι όσοι βαπτίζονται στο όνομα της Αγίας Τριάδος γράφονται στο βιβλίο της ζωής, εφόσον φυσικά ο μετέπειτα βίος τους είναι σύμφωνος με τον νόμο του Θεού. Καταδέχθηκε ο Κύριος να λάβει την περιτομή φιλανθρώπος κατά την προσταγή του παλαιού νόμου. Αντί λοιπόν της αρχικής περιτομής μας εισήγαγε στην πνευματική περιτομή, δηλαδή το Άγιο Βάπτισμα. Ο Κύριος μας καταδέχθηκε να γίνει άνθρωπος για εμάς και έλαβε όλα τα ιδιώματα της ανθρωπίνης σαρκός. Όλα τα αδιάβλητα και ακατηγόρητα ιδιώματα της ανθρωπίνης σαρκός, το οποίο σημαίνει ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, πεινούσε, διψούσε, ήθελε να ξεκουραστεί, ό,τι αισθανόμαστε δηλαδή εμείς, εκτός όμως από την αμαρτία ο Χριστός αμαρτίαν ού Ο Πανάγαθος Θεός δεν τράπηκε την περιτομή για τρεις λόγους. Πρώτον, για να κλείσει τα στόματα των ερετικών, οι οποίοι τόλμησαν να πούν ότι ο Χριστός δεν έλαβε αληθινή σάρκα, αλλά κατά φαντασίαν σαρκώθηκε. Πώς λοιπόν θα περιετέμνετο ο Κύριος, αν δεν ελάμβανε αληθινή σάρκα. Δεύτερος λόγος, για να μην μπορούν να του πούν οι Ιουδαίοι ότι δεν τηρεί τις εντολές του νόμου. Άσχετα αν αργότερα τον κατηγόρησαν ότι δεν φυλάτει την αργία του Σαββάτου. Και τρίτος λόγος, διότι αν δεν περιτεμνόταν ο Κύριος, κανείς από τους Ιουδαίους δεν θα τον δεχόταν να διδάσκει, αλλά θα τον είχαν απορρίψει ως αλόφιλο, δηλαδή ξένο ως προς τις παραδόσεις τους. Αυτοί που προέρχονταν από τον Αβραάμ είχαν ως σφραγίδα και κοινό σημείο την περιτομή, η οποία τους ξεχώριζε από τα άλλα έθνη. Το όνομα Ιησούς, όπως είπαμε, σημαίνει σωτήρ και παράγεται από το ρήμα Ιαχά που σημαίνει σώζω. Το όνομα Ιησούς είναι γεμάτο από κάθε παρηγοριά και σωτηρία. Αυτό το Άγιο όνομα το δοξάζουν και το προσκυνούν οι άγγελοι στον ουρανό και όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην γη. Και ακόμη θα το προσκυνήσουν οι υποχθόνιες δυνάμεις και οι άπιστοι άνθρωποι. Έχει γραφτεί από τον Απόστολο Παύλο «Εν το ονόματι Ιησού Χριστού παν γόνι κάμψη επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων». Έτσι για την ιστορία ας το πούμε και αυτό, το κομμάτι από την σάρκα που έκοψαν του Χριστού μετά από την Ανάστασή του το πήρε πίσω ο Χριστός. Δεν έμεινε δηλαδή στην γη κάτι από το σώμα του. Μεταξύ των Αγίων Αποστόλων έγινε κάποια διένεξη όσον αφορά την περιτομή. Κάποιοι εξηγέρθησαν και είπαν ότι αν δεν περιτέμνονται οι χριστιανοί δεν είναι δυνατόν να σωθούν. Τότε οι πρώτοι των Αποστόλων, Πέτρος, Παύλος και Ιάκωβος ο αδελφό έκαναν σύνοδο με τους άλλους Αποστόλους το 50 μετά Χριστόν στην Ιερουσαλήμ και νομοθέτησαν ότι αρκεί το βάπτισμα για την σωτηρία των ανθρώπων. Όπως λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο «Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσετε». Για εμάς τους χριστιανούς το Άγιο Βάπτισμα είναι η αχυροποίητος εν πνεύματι περιτομή. Και το εν λόγω έθιμο φυσικά καταργήθηκε από τον Απόστολο Παύλο ως ασυμβίβαστο προς τον χριστιανισμό. Εκεί που υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, δεν έχει σημασία ούτε το να κάνει κανείς περιτομή, ούτε το να μην κάνει κανείς, αλλά το να έχει την πίστη, την ορθή πίστη, την ορθόδοξη, η οποία να εκδηλώνεται έμπρακτα με αγάπη. Προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5, στίχος 6. Το σημαντικότερο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η πίστη, να είναι ορθόδοξη η πίστη μας όπως μας την παρέδωσε ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι και όπως νομοθέτησαν οι Άγιοι Πατέρες μας. Ο Θεός μας θέλει ελεύθερους και όχι καταπιεσμένους, όπως ήσαν οι Ιουδαίοι που είχαν καρδιά νομική. Πολλές ήταν οι φορές που ο Χριστός κατέριψε τον νόμο των Ιουδαίων, βλέπε ο λιθοβολισμός της αμαρτωλής γυναίκας, όταν είπε «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτο» κλπ. Κλ και όλοι οι αμαρτωλοί που συγχώρεσε ο Χριστός, οι οποίοι σύμφωνα με τον νόμο των Ιουδαίων έπρεπε να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και όπως λέει και το Ευαγγέλιο μέσα, η καρδιά του νόμου είναι ο ίκτος, το έλεος του Θεού. Ας μην ξεχνάμε ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι το έλεος του, στο οποίο όλοι μας ελπίζουμε για να σωθούμε. Και τώρα έτσι θα πούμε κάποια ιστορικά πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα μέσα από το Ευαγγέλιο. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, μετά από 8 ημέρες έγινε η περιτομή και έλαβε το όνομα Ιησούς. Σαράντα ημέρες μετά από την γέννηση του Χριστού έχουμε την είσοδο του Χριστού στον ναό, την παρουσίασή του, την υπαπαντή, όπως λέγεται εκκλησιαστικά. Η υπαπαντή 40 ημέρες μετά από την γέννηση όπου εκεί τον υποδέχθηκε ο Σιμεών ο Ιερεύς και η προφήτης Ανά. Και μετά από δύο χρόνια έχουμε την προσκύνηση των μάγων και την φυγή στην Αίγυπτο. Έτσι έχει η ιστορία του Χριστού. Επέστρεψαν από την Αίγυπτο και κατοίκησαν στη Ναζαρέτ, όπως είχαμε πει στην προηγούμενη μας συνάντηση. Και μετά το Ευαγγέλιο δεν αναφέρει τίποτε για τον Χριστό, Αναφέρει την υπαπαντή 40 ημέρες και μετά ο Ιησούς 12 ετής στο ναό, όπου επήγε ο Χριστός εκεί και προσκύνησε με την υπεραγία Θεοτόκο και τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα και όταν έφυγαν ο Άγιος Ιωσήφ με την Θεοτόκο, ο Χριστός είχε μείνει πίσω και τον έψαχναν τρία μερόνυχτα και τον βρήκαν να κάθεται στο ναό ανάμεσα στους ραβίνους και να τους ακούει και να τους ρωτάει και όλοι εκεί πέρα θαύμασαν. Και ρωτάει η Θεοτόκος, «Παιδί μου, γιατί μας το έκανες αυτό, εγώ και ο πατέρας σου σε αναζητούσαμε με οδύνη». Και ο Χριστός τους απάντησε, «Γιατί με αναζητούσατε, δεν ξέρατε ότι πρέπει να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου». Αλλά αυτοί δεν κατάλαβαν τον λόγο που τους είπε. Η Θεοτόκος είπε, «Εγώ και ο πατέρας σου σε ψάχναμε». «Γιατί» εφόσον ο Ιωσήφ ο Μνίστορ δεν ήταν φυσικός πατέρας του Χριστού. Το είπε για τα μάτια του κόσμου που λέμε. Γιατί όλοι νόμιζαν ότι ο Ιωσήφ είναι σαρκικός πατέρας του Χριστού. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό. Και μετά από αυτό, ο Ιησούς δωδεκαετής στο ναό, το Ευαγγέλιο δεν αναφέρει τίποτε άλλο και μετά αναφέρει την βάπτιση στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανιστόρητοι και αθεολόγητοι οι οποίοι δίνουν δικές τους λανθασμένες ερμηνείες και απόψεις και παραπλανούν τον κόσμο. Αυτά πρέπει να σταματήσουν γιατί είναι ψέματα. Σύμφωνα με τον Εβραϊκό νόμο, ένας Ιουδαίος μέχρι τα 30 του μπορούσε να κάνει μόνο τρεις δημόσιες εμφανίσεις. Την 8η ημέρα από την γέννησή του για την περιτομή, την τεσσαρακοστή για την υπαπαντή και στα 12 του, όπου αποκτούσε το δικαίωμα να μπαίνει στην συναγωγή. Γι' αυτό λοιπόν τα Ιερά Ευαγγέλια αναφέρουν μόνο αυτές τις τρεις δημόσιες εμφανίσεις του Κυρίου, για να δείξουν ότι ο Χριστός ήταν νομοταγής και τηρούσε τον νόμο τον οποίο φυσικά ο ίδιος έγραψε. Από τα 12 έως τα 30 χρόνια ο Εβραίος πολίτης ήταν υποχρεωμένος να ζει εκτός του κοινωνικού γίγνεσθε και προετοιμαζόταν για την δημόσια δράση του η οποία ξεκινούσε μετά από τα 30 του. Πριν από τα 30 δεν επιτρεπόταν να έχει δημόσιο λόγο, διότι τότε στα 30 γινόταν η ενηλικίωση. Επομένως τα χρόνια ενός Ιουδαίου από τα 12 ως τα 30 ήσαν άνευ σημασίας, γι' αυτό και οι Ευαγγελιστές δεν τα αναφέρουν στα Ευαγγέλια. Μετά τα τριάντα του χρόνια ο Χριστός, με τον βαπτισμό του από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, έκανε δυναμικά την δημόσια παρουσία του. Το πρώτο του δημόσιο κήρυγμα ο Χριστός το έκανε στην συναγωγή της Ναζαρέτ, στο μέρος όπου είχε ανατραφεί και είχε μεγαλώσει. Επήγε λοιπόν στην συναγωγή όπως συνήθιζε να κάνει κατά την ημέρα του Σαββάτου και σηκώθηκε από την θέση του για να διαβάσει την προφητική περικοπή από την βίβλο. Πνεύμα κυρίου επεμέ, ου ένε και νε χρυσέμε, Ευαγγελίσα στε πτωχή, στα με» κλπ. Το οποίο σημαίνει το πνεύμα του κυρίου είναι επάνω μου, διότι με έχρισε. Με απέστειλε να φέρω χαρμόσυνο άγγελμα στου φτωχού, να θεραπεύσω του πληγωμένου στην καρδιά, όσου δηλαδή είχαν ψυχικά τραύματα, να αναγγείλω στου εχμαλώτου την απελευθέρωση και στου τυφλού την απόκτηση τη οράσεως να αποστείλω τους αναπήρους υγιείς, να αναγγείλω ευλογημένη εποχή του Κυρίου. Και τήληξε έπειτα το βιβλίο Χριστός και είπε ότι σήμερα εκπληρώθηκε η περικοπή αυτή της Αγίας Γραφής. Διότι ακούσατε εμένα, ο οποίος κατά την προφητική περικοπή είμαι ο χρησμένος και απεσταλμένος να κηρύξω. Και μόλις τα είπε αυτά ότι η προφητεία σήμερα εκπληρώθηκε, πήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν, αλλά ο Κύριος χάθηκε ξαφνικά από μπροστά τους. Για τον Μεσιά υπήρχαν συγκεκριμένες προφητείες και αναφορές για την διδασκαλία του, ποιος θα είναι, τι θα κηρύξει, πώς θα κηρύξει, ότι θα μιλήσει μέσα από παραβολές κλπ. Ο Χριστός πήγε στα μέρη της Τύρου και Σιδόνος και τότε μία γυναίκα Συροφήνησα, Χαναναία, παραβίασε τα όρια του κράτους της, μπήκε στο Ισραήλ και πήγε να παρακαλέσει τον Κύριο να θεραπεύσει την δαιμονισμένη κόρη της. Προσέξτε, ο Χριστός δεν παραβίασε τα όρια του Ιουδαϊκού κράτους, αλλά η γυναίκα μπήκε σε αυτό. Ο Κύριος εκκινεί το πάντοτε εντός των ορίων του Ισραήλ. Μερικοί πλανεμένοι, άθεοι, οι δολολάτρε κλπ. υποστηρίζουν ότι ο Χριστό πήγε στην Ινδία, στο Θιβέτ κλπ. Και, δεν ξέρουμε πού αλλού θα μα πούν αυτοί. Και έμαθε, λέει, τι τέχνε εκεί πέρα κτλ. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη και αίρεση. Υπάρχουν μαρτυρίε αντίθετες ότι ο Χριστό δεν σπούδασε. Και τις μαρτυρίε αυτέ τι δίνουν οι ίδιοι οι εχθροί του όταν λένε οι Φαρισαίοι. «Πώς αυτός ξέρει γράμματα, χωρίς να έχει σπουδάσει. Οι Εβραίοι που μισούσαν τον Χριστό γνώριζαν καλύτερα από τον καθένα ότι ο Χριστός δεν είχε βγει έξω από τα όρια του κράτους, όπως στηρίζουν μερικοί εχθροί του Χριστού. Έτσι λοιπόν και εμείς αγαπητοί μου αδελφοί, καλούμαστε όλοι να περιφέρουμε πάνω μας τον ονειδισμό του Χριστού, να περιτέμνουμε τον παλαιό σαρκικό άνθρωπο και να περιτέμνουμε την ψυχή μας και να διώξουμε μακριά τις ακαθαρσίες από την καρδιά μας. Η περιτομή του Χριστού μας καλεί στην περιτομή των παθών. Αν δεν την κάναμε πέρυσι, ας την κάνουμε φέτος. Ας μην αναβάλουμε και πάλι. Ο Χριστός μας προσκαλεί, μας θέλει καθαρούς στην ψυχή και ζητεί να μας δώσει τα νικηφόρα όπλα Του για να νικήσουμε τα πάθη να περιτάμουμε κι εμείς την καρδιά μας, για να εισέλθουμε στην χαρά και την δόξα της Βασιλείας Του. Αμήν, Γέννητο. Ας πούμε και δύο λόγια για τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα, μιας και εορτάζει την πρώτη του μηνός Ιανουαρίου. Στο απολυτίκιο της εορτής του Μεγάλου Βασιλείου αναφέρεται «Ισπάσαν σπάσαν την γήν εξήλθεν ο σου, ως δεξαμένη των λόγων σου» εξήλθα δηλαδή ο λόγος του, ακούστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, ισπάσαν την γην και εις τα πέρατα της οικουμένης. Και λέει παρακάτω τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Με τη φράση αυτή το απολυτίκιο του Αγίου Βασιλείου, απόλυτα επιτυχημένα τονίζει την κοινωνική προσφορά του Αγίου, που με την θεία του διδασκαλία στόλισε με αρετές τα ήθη και την ζωή των ανθρώπων. Ο Μέγας Αυτός Πατέρας και διδάσκαλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε το 329 μετά στην Νεοκεσάρια του Πόντου. Οι γονείς του Βασίλειος και Εμέλια, ο Βασίλειος ο πατέρας του καταγόταν από την Νεοκεσάρια και η Εμέλια από την Καπαδοκία, αν και κατά κόσμον ήσαν ευγενείς και πλούσιοι, πάρα πολύ πλούσιοι, είχαν συγχρόνως και ακάματο χριστιανικό φρόνημα. Είχαν και άλλα τέσσερα παιδιά, τον Πέτρο, μετέπειτα επίσκοπο Σεβαστίας, τον Γρηγόριο, μετέπειτα επίσκοπο Νήσης, Ναυκράτιο μοναχό και Μακρίνα μοναχή. Αυτοί μάλιστα οι γονεί του έθεσαν και τις πρώτες καθοριστικής σημασίας πνευματικές βάσεις του Αγίου. Με εφόδιο αυτήν την χριστιανική ανατροφή ο Βασίλειος αρχίζει μία καταπληκτική ανωδική πνευματική πορεία. Έχοντας τα χαρίσματα της ευστοροφίας και της μνήμης, κατακτά σχεδόν όλες τις επιστήμες της εποχής του. Και το σπουδαιότερο είναι ότι κατακτά την Θεία Θεωρία του Ευαγγελίου, που την κάνει αμέσως πράξη με την αυστηρή ασχητική ζωή του. Ας αναφέρουμε όμως περιληπτικά την πορεία των δραστηριοτήτων του. Μετά τις πρώτες σπουδές του στην Κεσάρια και κατόπιν στο Βυζάντιο, επισκέφθηκε νεαρός ακόμη την Αθήνα, όπου επί τέσσερα χρόνια συμπλήρωσε τις σπουδές του, σπουδάζοντας φιλοσοφία, ρητορική, γραμματική, αστρονομία και ιατρική, έχοντας του τον Γρηγόριο τον Αζιανζινό τον Θεολόγο, και τον ασεβή μετέπειτα αυτοκράτορα Ιουλιανό τον Παραβάτη. Από την Αθήνα επέστρεψε στην Κεσάρια και και την ρητορική τέχνη. Αποφάσισε όμως κατά παρότρινση της αδελφής του Μακρίνας να ακολουθήσει την μοναχική ζωή και γι' αυτό πήγε στα κέντρα του ασκητισμού για να διδαχθεί τα της μοναστικής πολιτείας. Πήγε στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη, στην Συρία και την Μεσοποταμία. Όταν επέστρεψε αποσύρθηκε σε μία μονή του πόντου, αφού έγινε μοναχός και ασκήθηκε εκεί με κάθε αυστηρότητα για πέντε χρόνια, από το 357 έως το 362. Όντας τέλειε καταρτισμένος στην Ορθόδοξη πίστη, χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Κεσαρίας Ευσέβιο ο υποδειγματικός τρόπος της πνευματικής εργασίας του δεν αργεί να τον ανεβάσει στον θρόνο της αρχιεροσύνης, διαδεχόμενος τον Ευσέβιο στην Επισκοπή της Κεσαρίας το έτος 370 μετά Χριστόν. Με σταθερότητα και γενναίο φρόνημα ως αρχιερέας, έκανε πολλούς αγώνες για την Ορθόδοξη πίστη. Με τους Ορθοδόξους λόγου που συνέγραψε, κατακεράβνωσε τα φρονήματα των κακοδόξων ερετικών. Στους αγώνες του κατά του αριανισμού ανεδείχθη αδαμάντινος. Ούτε οι κολακίες του βασιλέου Σουάλεντα, που πήγε αυτοπροσώπως στην Κεσάρια για να τον μεταστρέψει στον αριανισμό, ούτε οι απειλές του επάρχου μοδέστου μπόρεσαν να κάμψουν το ορθόδοξο φρόνημα του Αγίου. Επήγε εκεί ο έπαρχος Μόδε τόσα αγαπητοί αδελφοί και έλεγε στον Άγιο Βασίλειο «Θα σου δημεύσω την περιουσία» και απαντάει ο Άγιος «Αυτό το παλιόρασο το τριμμένο που βλέπεις μόνο αυτό έχω και κάποια βιβλία, τίποτε άλλο δεν έχω». «Θα σε υποβάλω σε μαρτύρια». «Υπόβαλέ με» λέει ο Άγιος «Δεν θα αντέξω και απανταει ο αγιος αυτο το παλιορασο το τριμμενο που βλεπεις μονο αυτο εχω και καποια βιβλια τιποτε αλλο δεν εχω θα σε υποβαλω σε μαρτυρια «Υπόβα λεει ο αγιος δεν θα κουραστείς καθόλου, το σώμα μου είναι ασθενικό οπότε δεν θα μπορέσω να αντέξω για πολύ και θα παραδώσω την ψυχή μου. «Θα σε θανατώσω», του έλεγε. «Ας με θανατώσεις», λέει ο Άγιος. «Έτσι θα πάω μια ώρα αρχίτερα κοντά στο Χριστό μου». Και έκπληκτος και αφοπλισμένος ο έπαρχος, απαντάει στον Άγιο. «Ποτέ δεν άκουσα επίσκοπο να μου μιλάει με τόση παρησία». Και του λέει ο Άγιος, γιατί ποτέ σου δεν συνάντησες πραγματικό επίσκοπο. Όλοι οι επίσκοποι της τότε εποχής ήσαν ψευδεπίσκοποι. Υποτάχθηκαν στο αντίχριστο σύστημα για να μην χάσουν τις επισκοπές τους και για να γλιτώσουν τον διωγμό. Και λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, μετέπειτα Άγιος, αλλά είχε ως πρότυπό του τον Μέγα Βασίλειο, τον αναφέρει πάρα πολύ στα συγγράμματά του ο Άγιος Στουδίτης το Μέγα Βασίλειο. Λέει ο Άγιος ότι «Εν καιρό διωγμού, όσοι συντάσσονται με τους αιρετικούς και τους διώκτες της πίστεως για να μην χάσουν το μισθό τους, την ενορία τους και τις ψευτοεπισκοπές τους, αυτοί όλοι είναι προδότες της πίστεως. Δεν μπορεί οι Ορθόδοξοι γερείς να διώκονται και αυτοί οι συμβιβασμένοι να κρατάνε τις έδρες τους. Ο συμβιβασμός λέει ο Άγιος Βασίλειος ότι είναι το ίδιο της αρνήσεως. Όποιος συμβιβάζεται με τους διώχτες του Χριστού και αυτός αρνείται το Χριστό. Υπεράσπισε με θάρρος την Ορθοδοξία ο Άγιος, καταπλήσοντας τον Βασιλέα και τους Αριανούς. Ακόμη, αγωνίστηκε ενάντια στην ηθική σύψη και επέφερε σοφές μεταρρυθμίσεις στον μοναχισμό. Η δε υπόλοιπη ποιμαντορική δράση του υπήρξε απαράμιλη, χτίζοντας την περίφημη Βασιλιάδα η Βασιλιάδα ήταν ένα συγκρότημα με ευαγή ιδρύματα, φτωχοκομείο, νοσοκομείο, λεπροκομείο, σχολεία κλπ. όπου βρήκαν τροφή και περίθαλψη χιλιάδες πάσχοντες κάθε ηλικίας, γένους και φυλής. Δεν έκανε διακρίσεις ο Άγιος. Όποιος άνθρωπος υπέφερε έβρισκε καταφύγιο στην Βασιλιάδα και μαζί με την θεραπεία του σώματος προσέφερε ο Άγιος και την θεραπεία της ψυχής, φέρνοντάς τους στην Ορθόδοξη πίστη, όπως ακριβώς έκαναν και οι Άγιοι Ανάργυροι. Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε και την Θεία Λειτουργία, η οποία τελείται δέκα φορές το χρόνο. Την 1η Ιανουαρίου, όπου εορτάζεται η μνήμη του, τις πρώτες πέντε Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις παραμονές Χριστουγέννων και Θεοφανίων, την Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο. Στα 49 χρόνια του Ομέγα Μέγας λόγω της ασθενικής κράσης του και της αυστηρής ασκητικής του ζωής, εκοιμήθη την 1η Ιανουαρίου του 378 μετά Χριστόν. Εγκαταλείποντας το φθαρτό και μάταιο αυτό κόσμο, και αφήνοντας παρακαταθήκη και ιερή κληρονομιά στην ανθρωπότητα ένα τεράστιο πνευματικό έργο. Περισσότερα για τον βίο του Μεγάλου Βασιλείου θα μπορέσετε να ακούσετε στο επόμενο βίντεο που θα ανεβάσουμε. Βίος του Μεγάλου Βασιλείου θα το βρείτε στο κανάλι, θα ανέβει. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλε καλά, ο Άγιος Βασίλειος να πρεσβεύει για όλους εμάς, και ο Χριστός μας να μας ευλογεί και να μας αγιαζεί πάντοτε.